την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας για τις διακοπές ηλεκτροδότησης από το ΔΔΕ, καθώς και για το ζήτημα του οδοφωτισμού. Εγώ διαμαρτύρομαι γιατί έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα με τον οδοφωτισμό. Στην Άνθεια, σε περιοχές Καλαμάτας, στη Μικρή Μαντήλια, στην Έδουσα. Παρακαλάμε να αλλάξουν οι κολόνες στην περιοχή της Αλαγωνίας, διότι υπάρχει πρόβλημα. Η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει ζητήματα και θα έχουμε διακοπή του ρεύματος εκεί. Η ανταπόκριση από την επιχείρηση, λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων, είναι ανύπαρκτη. Ο κύριος Νίκας επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή είναι συνεπή στις υποχρεώσεις της απέναντι στον διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο τα προβλήματα είναι οικονομικά και οφείλονται στη ΔΕΗ που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν ανταποκρίνεται η ΔΕΗ στις υποχρεώσεις της. Εμείς είμαστε απολύτως εντάξει στις υποχρεώσεις μας προς τη ΔΕΗ. Απολύτως εντάξει και στις πληρωμές μας. Και ο κόσμος πρέπει να ξέρει όπου έχουμε εκτεταμένα προβλήματα στον οδοφωτισμό, υπάρχουν ζητήματα σχετικά με την πάλε ποτέ κρατεά επιχείρηση. Τέλος, διακοπές ρεύματος προγραμματίζονται αύριο στην Καλαμάτα λόγω έργων, αλλά και τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στο κέντρο της Μεσίνης, μονόωρες τμηματικές διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι.